Γεια σας! Σας έλειψα, νομίζω ότι σας έλειψα πάρα πολύ και ήρθα εδώ με ένα πολύ ανανεωμένο βιντεάκι για να σας κάνω έτσι λαχταρία τη γεύση αυτού του γλυκού που θα φτιάξουμε, γιατί σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο για εσάς και μόνο καλοκαιρινά γλυκά και συγκεκριμένα θα κάνω ένα lemon pie. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω από εδώ τις χελώνες μου, είναι ο Ρούλης και η Ειρήνη. Γεια σας, μου κάνουν πολύ συντροφιά και θέλω να σας πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω όπως ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, πατήστε το κουδουνάκι, μπείτε μέσα για να έρχονται ειδοποιήσεις για να βλέπετε τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Μπορείτε να με βρείτε στο TikTok Μαρία Κάτω Παυλοβιτόρου και στο Instagram Μαρία Κάτω Παυλοβιτόρου για να βλέπετε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες και όλα αυτά τα ωραία story που ανεβάζω. Ας ξεκινήσουμε. Λαχάνιασα. Ας ξεκινήσουμε το γλυκό, γιατί πραγματικά είναι φανταστικό. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τα υλικά. Θα το κάνω γι' αυτό εδώ πέρα το γυάλινο, το κισετάκι, οπότε θα χρησιμοποιήσω πολύ λίγα υλικά, γιατί πολλές φορές κάνουμε πάρα πολύ γλυκό και μένει πάρα πολλές μέρες να πω στο ψυγείο, ας πούμε 2 εβδομάδες, που δεν είναι το καλό τα γλυκά να μένουν 2 εβδομάδες στο ψυγείο, οπότε καλύτερα να κάνεις μικρή ποσότητα, να το φάτε όλο και μετά να ξαναφτιάξεις καινούργιο, είναι η γνώμη μου. Άρα, θα σας πω τελικά, έχουμε ένα γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι θέλετε, πλήρες, μπορείτε να βάλετε γιαούρτι με 5%, μπορείτε ό,τι θέλετε εσείς της επιλογής σας και παίρνουμε ένα τσαχαρούχο γάλα από το σούπερ μάρκετ. 2 λεμόνια, εμένα επειδή μου αρέσει πολύ το λεμόνι, βάζω πάρα πολύ λεμόνι, αλλά εσείς μπορείτε, άμα δεν σας αρέσει, να δοκιμάσετε και αν δείτε ότι θέλει κι άλλο, okay. Μπισκότα, εγώ αυτά τα μπισκότα που παίρνουν τα digestive, μ' αρέσουν πάρα πολύ, έχει μια ιδιαίτερη γεύση και ειδικά αν τα βάλετε με σοκολάτα μέσα για να λιώσει, είναι φανταστικό, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα βάλω σοκολάτα. Και έχουμε και λιωμένο βούτυρο. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να κάνω. Παίρνω αυτό εδώ το γυάλινο. Τέλεια. Εδώ πέρα έχω μέσα στο blender μου ρίξει τα digestive και τα έχω απλά θρηματίσει μαζί με το σπράι που κάνει μόνο του. Εγώ αυτή εδώ την ποσότητα τώρα τη βάζω να αρκεί για αυτό εδώ πέρα το peeling, γιατί μπορεί να πείτε, μα είναι λίγο, δεν είναι καθόλου λίγο, είναι πάρα πολύ. Ας το βάλουμε στην άκρη. Και βλέπουμε εδώ ότι τα έχω ρίξει. Αυτά τώρα, για να γίνει αυτή η υπέροχη υφή, εδώ πέρα, πρέπει, παιδιά, να ρίξω μέσα, έτσι, το βουτυράκι, γιατί ιδάλλως πώς θα γίνει όλο αυτό. Δεν γίνεται χωρίς βούτυρο να γίνει τίποτα, να ξέρετε. Το βούτυρο τα κάνει όλα. Έχω ρίξει, λοιπόν, λιωμένο βούτυρο και αρχίζω και το ανακατεύω μαζί με το λιωμένο βούτυρο και να κάνει αυτή την κρατσανιστή γεύση που έχουν τα μπισκότα. Πόσο ωραία γεύση θα έχει, και τώρα έτσι να το πάτε είναι απίστευτο, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, θα σας το δείξω τώρα μόλις το... Λοιπόν, αφού έχει πάει όλο το βουτυράκι μου σε όλα τα μπισκοτάκια μου, λοιπόν, τέλεια. Βάζουμε και εδώ. Λοιπόν, τι κάνω. Παίρνω αυτό εδώ το ποτηράκι, γιατί θέλω να είναι επίπεδο. Άρα, το κάνω να είναι επίπεδο και αρχίζω και το στρώνω. Θα το έχετε δει σε πάρα πολλές συνταγές που το κάνουν πάρα πολύ σεφ αυτό το πράγμα. Πολλοί ζαχαροπλάστες. Θα αρχίσω να το απλώσω με την σπατουλίτσα μου. Λοιπόν, και πώς λέγεται η συγκεκριμένη, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Οπότε το περνάω σπατουλαριστά. Και αφού λοιπόν το έχω περάσει, έτσι σπατουλαριστά και έχει γίνει επίπεδη βάση για το γλυκό μας, θα το βάλω στο ψυγείο λίγο να παγώσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Να ξέρετε ότι εγώ τώρα το φτιάχνω το γλυκό, είναι αυτό εδώ. Οπα, το λέρωσα λίγο, δεν έχω φέρει και μία πετσετούλη. Είναι αυτό εδώ το γλυκό, αυτό εδώ είναι η βάση μας και την πάμε στο ψυγείο μας. Βάλαμε μέσα, τέλεια, βάλω το τσεκουριστάκι, θα χρειαστώ ένα κενό μπολ. Το κενό μπολ τώρα τι θα χρειαστώ να μου κάνει, θα βάλω το ένα γιαούρτι, θα το ρίξω όλο, όπως το ακούσατε όλο. Το ρίχνω όλο μέσα, τέλεια.
βάλουμε στην άκρη και το γιαουρτάκι μας. Τέλεια. Και έχω πάρει και το ζαχαρό φεγγάρι, το οποίο θα το ανοίξω. Και θα το ρίξω όλο, παιδιά, μέσα. Αχ, παιδιά, θα τρελαθώ. Τι ωραίο, ε! Ωραίο πράγμα το ζαχαρό φεγγάρι. Έτσι όπως πέφτει ειδικά και έχει πολύ ωραία γεύση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ, παιδιά, σήμερα θα σας κάνω το απλό lemon pie. Δεν θα βάλω δηλαδή. Τι εννοώ, δεν θα βάλω ούτε φραουλίτσα ούτε τίποτα, ούτε ζελέ. Θα κάνουμε το απλό γιατί κάποιες δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Οπότε κάτι έτσι σύντομο είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Και όχι νομίζω, είμαι σίγουρη. Κόβω και το υπέροχο αυτό λεμονάκι. Προσέχουμε να έχουν κουκουτσάκια να τα βγάλουμε για να μην πέσουν μόνο στο γλυκό και τα φάνε μετά. Ξέρετε τώρα εσείς, να είμαστε νοικοκυρές λίγο. Βάζω και το λεμονάκι μου. Εγώ όπως σας είπα, επειδή μου αρέσει το λεμόνι, θα βάλω και το άλλο λεμονάκι. Θα δοκιμάσω μετά να δω πώς θα είναι. Οπότε βάζω και το άλλο λεμονάκι. Τέλεια. Καταπληκτικά. Και παίρνω. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το πράγμα εδώ. Τέλος πάντων, και αρχίζω και τα ανακατεύω μαζί να γίνει ένα ομοιογενές. Εμείς το τρώμε συνέχεια. Συνέχεια όμως, το αγαπάμε δηλαδή αυτό το γλυκό. Και μας αρέσει υπερβολικά πολύ. Λοιπόν, και καθώς λοιπόν τα ανακατεύω και έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, θα δοκιμάσω και λίγο για να δω όντως είναι εντάξει το λεμόνι. Κομπλέ. Αν θα έβαζα άλλο και αυτό το λόγο σας το λέω. Λοιπόν, και έχει γίνει ένα ομοιογενές, δεν είναι τίποτα, αλήθεια, είναι πολύ εύκολο και πολύ νόστιμο. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, πάω να φέρω και τη βάση για να το τελειώσουμε και να το πάμε και να είμαστε καταπληκτικοί. Αφού έχουμε βάλει τη βάση μας στο ψυγείο μας και την έχουμε φέρει, θα ρίξουμε και το μείγμα μας από πάνω, τα οποία, ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί, αυτά που έχουμε κάνει και τα έχουμε αναμίξει όλα μεταξύ τους. Πολύ όμορφο, πολύ τέλειο. Εμένα το συγκεκριμένο γλυκό μου αρέσει. Γενικά, μου αρέσει πολύ το λεμόνι. Αν τώρα είστε εσείς που δεν σας αρέσει το λεμόνι, θα σας πρότεινα και χωρίς λεμόνι να βάλετε έτσι φραουλίτσα. Θα ήταν καταπληκτικό ό,τι γεύση θέλετε. Θα ήταν τέλειο, σας πληροφορώ. Καταπληκτικό. Παιδιά, ορίστε. Και πολύ λίγα υλικά και πολύ εύκολο. Και ας φάμε λίγο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά ήσασταν εδώ στο κανάλι μου για να με δείτε εμένα. Να δείτε αυτές τις υπέροχες ιδέες που έχω, γιατί θα έρθουν και άλλες ιδέες, οπότε πρέπει να μείνεις εδώ για να με δεις. Πάτε στο καμπανάκι για να σε έχω ειδοποιήσει να μπορείς να βλέπεις τα βίντεό μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ, ποτέ δεν σας ξεχνάω, να ξέρετε, και εσείς εκεί στο TikTok, τα παιδάκια αυτά τα υπέροχα που με βλέπετε και με αγαπάτε τόσο πολύ, σας το ανταποδίδω με όλη την αγάπη μου, γενικά σε όλους. Σας αγαπώ, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε, βλέπουμε Μαρία Βιτόρου στο κανάλι μας. Φιλάκια πολλά.